Σήμερα πριν αποχωρήσουμε στα πολυόνυμα τετάρτου βαθμού και πέμπτου και παραπάνω, μια συντονιστή, θέλω να συζητήσουμε κάτι που έχει σχέση με τους κοινούς παράγοντες. Όταν έχουμε ένα πολυόνυμο έφτυχη, ίσον φύ, στιγμή, τέτοια όμως τα βίντεο γράφονται και από αυτή την κάμερα και κάποια στιγμή που θα μου τα δώσουν από το μια άλλο είδος εγγραφή και ελπίζω να είναι εντάξει. Λοιπόν, άλλο θα είναι η στιγμή και άλλο θα είναι η κοινένα. Η στιγμή και η κοινένα, συν και τα λοιπά, συν άλλο θα είναι αρχή, συν άλλο θα είναι με μη το άλλο θα είναι διάφορο μηδένος. Το μη μεγαλύτερο μηδένος. Αυτό έχουμε ένα πολυόνυμο δηλαδή βαθμού μη που δεν είναι σταθερό πολυόνυμο αφού ο συντέρεσης στο βαθμό είναι διάφορος μηδένος και έχουμε και ένα άλλο πολυόνυμο τσίπηχου βαθμού μη, βήτα μη τη στιγμή και άλφα μη μηδένα και βήτα μη μηδένα στην β1 με τις ίδιες απαιτήσεις β μη διάφορο μηδενός και μη μεγαλύτερο μηδενός. Όταν έχετε στο σχολείο να αντιμετωπίσετε, να βρούμε κοινό παράγοντα, τι κάνετε. Να το συζητήσουμε. Ορίστε. Το παραγοντοποιούμε. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα πάντως. Ότι πώς αν είναι περίεργα και είναι μεριζικά και είναι τρίτη και τετάρτη βαθμό, πώς θα το παραγοντοποιούμε. Μπορεί το σχήμα, όπως το λέτε, σχήμα χώρο, να μην δουλεύει εξάλλου. Εντάξει. Δεν είμαι κατάλληλη παράδειγμα. Ναι, αλλά αυτό είναι σαν να κλέβουμε και λίγο. Όχι, γενικά πάντως, έβρισε λοιπόν... Ορίστε. Έβρισε και μελέτη. Πρώτον, βρίσκουμε το μέγιστο κοινό διαλέκτου. Το S του Θ και του Τζι. Τώρα βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι πώς βρίσκουμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη. Αναλύουμε σε παράγοντες πρωτοβάθμους ή δευτεροβάθμους το ευτυχή, το ίδιο το τζέτοχη. Δηλαδή πώς μπορεί να αναλυθεί με πραγματικούς συντελεστές ένα πολυόνυμο όπως το ευτυχή. Αν έχει όλες τις ρίζες πραγματικές, τότε θα είναι α είναι η επιχή πλευρά 1, επιχή πλευρά 2. Αυτό όμως πρέπει να ξέρουμε κάπως τις ρίζες του πολυονύμου. Οπότε είναι δωρονάδο. Όπως επίσης, αν έχει και νηγατικές ρίζες, τότε θα έχουμε παράγοντες δευτεροβάθμια τριώνυμα, γιατί έχει έτσι, που θα είναι γινόμενο με τις φυσικές ρίζες που δεν διασπώνται, ας πούμε. Ξέρω εγώ ίσως το... Πότε διδάσκονται αυτά στο σχολείο. Σε ποια... Στην τρίτη ηλικία. Οπότε γνωρίζουν και μηχανικούς εκεί πέρα. Όχι. Ανάρτηση πολυελληνικές, ναι. Εξώς πολυελληνικές με μηχανικούς συντελεστές. Με πραγματικούς συντελεστές. Και ένα πολυόνυμο μπορεί να αναλυθεί. Αν έχει όλες τις ρίζες πραγματικές, θα είναι αν φανεί επιχείρημα 1, επιχείρημα
δωμάτιο. Αν έχει όμως και κάποιες ρίζες μυγαδικές, ένας από τους παράγοντες θα είναι χ πλην Z και ο άλλος θα είναι χ πλην Z στις υγιές. Δηλαδή ένα πολυόνυμο, όπως ξέρουμε, έτσι, με πραγματικούς συντελεστές, αν έχει μια 2 και 3 ιό, θα έχει και 2 πλην 3 ιό. Επομένως, θα έχει έναν παράγοντα της μορφής χ πλην Z, επί χ πλην Z στις υγιές. Και επομένως, αν θέλουμε να έχουμε ανάλυση μόνο με πολυόνυμα με πραγματικούς συντελεστές και θα πάρουμε αναζέρι για αυτό, αυτό πόσο θα είναι, θα είναι χ τετράγωνο συν Z και Z συγγυές επάνω στους πραγματικούς και επί χ συν Z, Z συγγυές, δηλαδή μπορούμε να τα πάρουμε αναζέρι. Δηλαδή, ένα, τι λέει αυτό, ότι ένα οποιοδήποτε πολυόνυμο με πραγματικούς συντελεστές έχει μία ανάλυση κατά κάποιο τρόπο σε ανάλογους παράγοντες, αυτά λέγονται ανάλογοι παράγοντες, που οι ανάλογοι παράγοντες, δηλαδή μοιάζει με τους πρώτους στους ακεραίους. Είναι ή πολυόνυμα πρωτοβάθμια, της μορφής χ πλην ρο, ρο ρίζα, ή δευτεροβάθμια τριόνυμα με παρνητική διακρίνωση. Και μάλιστα αυτή η ανάλυση είναι και μοναδική. Δεν υπάρχουν δύο τρόποι. Είναι όπως και ένας ακεραίος αναλύεται σε γινόμενο παραγόντων, πρώτον αριθμό και κατά μοναδικό τρόπο. Λοιπόν, το ίδιο και εδώ. Εάν λοιπόν ξέρουμε την ανάλυση, σημαίνει ότι έχουμε βρει τις ρίζες και αυτό καθιστά το πράγμα κάπως δύσκολο και να διδαχθεί κατά τη γνώμη. Ένας όμως τρόπος καλός, εδώ σε εισαγωγικό, είναι να βρούμε το μέγιστο κοινό διαιρέτη με την μέθοδο με τον ευθύνιο αργό. Έτσι, με τις επαγγελματικές διαιρέσεις, όπως λειτουργεί ο ευθύνιος αλγόριθμος. Μπορείστε. Αν δεν μπορείτε. Στους ακεραίους που διδάσκεται. Όχι, δίκαιο. Ήταν θεωρία που μόνο στη δευτεραγωγική κατεύθυνση. Και δεν διδάσκεται στην. Να, αν πούμε να βρούμε ένα μέσο του κοινού διαιρέτη του 1031 τόσο και το πόσο, δεν διδάσκουμε. Όχι, για ποιο λόγο. Δεδομένου ότι η θεωρία αριθμών είναι και παλιός κλάδος και τουλάχιστον που πιάνε τα προβλήματα, άλλο ειδήσεις και αυτά, οι θεωρίες, τα θεωρήματα, αλλά του πιάνε τα προβλήματα εύκολα προσλαμβάνοντα τους μαθητές καλή. Πρέπει πόσο μας κάνει αυτό και αυτό και αυτό, έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, πάντως, υπολογίζοντας τον ευθύνιο, με τον ευθύνιο αργότερα σε αντιμένες διαιρέσεις, βρίσκουμε ότι πέφτει και ότι είναι το δέλτιο. Οπότε το F του Χ θα είναι B του Χ με τη Α του Χ και C του Χ θα είναι D του Χ πάλι και τη Β του Χ. Όταν λέμε και στο σχολείο ότι βγαίνει κοινός παράγοντας, εννοούμε ότι το D του Χ δεν μπορεί να είναι ένα. Έτσι να έχουμε μια σταθερά, γιατί εντάξει, αυτό είναι ανάλυση τετριμένη. Να έχει και χ μέσα, δηλαδή με βαθμό τουλάχιστον ένα. Οπότε εντάξει, ο κοινό παράγοντα, που αν έρχεται μια παράσταση με έφυγε έτσι, θα είναι το δεύτερο χ. Το οποιοδήποτε άλλο κοινό παράγοντα, τον έτσι και το τσι, θα πρέπει να είναι διαιρέτη του δεύτερου χ. Πάρα πολλέ ασκήσει μπορεί να τεθούν. Και προβλήματα και τα λοιπά με αυτόν τον τρόπο. Να ρωτήσω. Ναι. Είναι εύκολο για τα παιδιά να προσδιορίζουν το Α, Χ και το Β του Χ. Εάν βρούμε το Β του Χ, δεν απομένει παρά μια διαίρεση. F του Χ προς Β του Χ. Τώρα αυτό το διδάσκει. Ορίστε. Το Β του Χ όμως δεν είναι εύκολο πάντα να βρίσκεται. Ότι ουσιαστικά δύο τρόποι υπάρχουν.
Ένα είναι να κάνουμε ανάλυση σε ανάλυση το εύκολο, και το ίδιο και να εφαρμόσουμε αυτό, να πάρουμε τους κοινούς παράγοντες με το μικρότερο εκθέτη. Αλλά, ορίστε. Ναι, εννοείται αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά αυτός όμως δεν είναι και λειτουργικός. Δηλαδή, προϋποθέτει ότι μπορούμε να τα αναλύσουμε το εύκολο. Αυτό λέω. Ναι. Από την άλλη, πάλι, εάν αφιερώσουμε τον εμπειρίο αλγόριθμο, που έχει μόνο διαιρέσεις. Πολύ ή αν έχουμε τον ευκλήδο αλγόριθμο με τους ακεραίους, όπου θα κάνουμε μερικά μαθήματα, μόνο όμως διαιρέσεις. Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς ο προβληματισμός πάντοτε. Υπάρχει περίπτωση που μπορεί, ας πούμε, να βγαίνουν κάποιοι συντελεστές από ένα σύνολο μετά από πολύ. Η μόνη δυσκολία είναι η πράξη. Είναι παιδιά, δεν έχουν κάποιο προϋποστικό πακέτο όμως. Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου. Φυσικά δεν θα βάλουμε να είναι 100 βαθμού, 300 βαθμού για να κάνουμε ατελείωτες πράξεις με αριθμούς. Δεν έχει και νόημα. Αλλά αν πάμε. Κοιτάξτε να πούμε. Τι προτείνω δηλαδή. Έχουμε το εύκολο με κάποιο βαθμό. Και πέστε ότι το εύκολο είναι μεγαλύτερο βαθμό από τον τσίπικο. Λοιπόν, οπότε κάνουμε αυτή τη διαίρεση και βρίσκουμε εύκολο στον τσίπικο. Επιπίκουση, που είναι το φιλίπο και το υπόλοιπο. Και βρίσκεις εδώ πέρα και τρόπους να βρίσκεται αυτή τη διάσταση. Και ο ισχυρισμός είναι ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του εύκολου με τον τσίπικο είναι ίσως με τον μέγιστο κοινό διαιρέτη του τζι του χ και του υπολείπου. Εδώ τι χρειάζεται κανείς. Χρειάζεται να κάνει τη διαίρεση και να βάλει στη θέση του ύψιλον το υπόλοιπο που βρίσκεται. Εάν η αριθμή δεν είναι τεράστια, κανείς ότι η δυσκολία είναι στην διαίρεση. Ναι, ας πούμε δεν έχω συνδέεται στην εργασία μου. Ναι. Χωρίς να είναι πολύ μεγάλο. Ο ένας όπως θα νομίζω στην εβδόμη, το ένα πολιόμενο και το άλλο ήταν στην τρίτη. Και μόνο η πρώτη διαίρεση του έργου της Τζεφή δεν ήταν ολοκληρώθηκε. Δηλαδή ήταν τέτοιες πράξεις, δεν ξέρω, ήταν. Ωραία. Δεν ήταν, αν το είπε κανείς, ήταν πολύ ωραίο σου έτσι. Δεν είχε στους αριθμούς. Άρα που καταλήξεις. Ότι υπάρχουν φορές που είναι δύσκολο να διαχειριστεί, ίσως σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Σύμφωνοι, η δυσκολία όμως είναι μόνο σε πράξεις. Οπότε εντάξει, εγώ προτείνω ότι δεν υπάρχει λόγος να ελέγξει κανείς αν ξέρει πράξεις με τη δυσκολία. Ο άλλος τρόπος όμως είναι πολύ δύσκολο να βρει. Μερικές φορές είναι και αδύνατος. Ξέρεις θεωρητικά ότι γίνεται, που προφανώς γίνεται, αλλά δεν μπορείς με τίποτα. Ιδίως όταν είναι πάνω από 5 βαθμού τα αποδιώνυμα, τα οποία δεν μπορεί να βρει πιο συνεργητικά. Και έχει ένα σίγουρο τρόπο. Επίσης, η χρήση των πολεμιστικών πακέτων, όταν είναι εστιασμένη και ξέρουμε τι θέλουμε, και το μόνο ζήτημα είναι να μην κάνουμε πάρα πολλές πράξεις και φάμε τόσο χρόνο. Δεν βλέπω το γιατί να μην γίνεται. Δεν ξέρω. Γίνεται στα σχολεία, πρέπει. Γίνεται και δεν τρέλω. Όχι, και ποιο είναι ο λόγο. Όχι, η όρση για σκήση διαδικασία είναι αυτή. Δεν χρειάζεται. Ναι, αν ξέρω να λάβω μια συνδετική εργασία να σπαθεί, να κάνει κάτι, να βρει αυτό, γιατί να μην το επιτρέψει να το δώσω και σαν ένα υπολογιστή, να τα κάνω. Τώρα, στο βίντεο, είναι όλα τα πράγματα που σαν δεσμένες εξετάσεις. Δεν το ξέρω, δεν έχω ακούσει αυτή την εκδήλωση. Αλλά λένε πως θα ήταν και πιο καλά, πιο ιδανικά, εντάξει. Τώρα, γιατί να πάρω στο οποίο πράγμα, δεν έχει κάποιος από τα πράγματα. Εγώ εδώ, τα σαν εκδήλωση, δεν θα κάνω τίποτα. Όταν κάνεις ένα μάθημα, όπως είναι ένα άθλημα, να κάνεις πράξεις, πρώτα δεύτερες πράξεις, να μπορούσαν να καταλάβουν πώς μπορούν να τα πούν να τους βάζουν πολύ στιγμή.
Ναι, αλλά δεν στηρίζουμε ότι να κάνουν πράξεις και να μάθουν πράξεις. Στηρίζουμε όμως να καταλάβουν τη δομή και ορισμένα πράγματα να τα προσπελάσουν εύκολα. Ας πούμε, μην είναι τόσο εισαγωγικό που λέμε, μην κολλώνουν άμα δεν είναι πράξεις έτσι και δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και εντάξει, όλοι μας μπορούν να ξέρουμε τι θα κάνουμε, γιατί εμείς μπορούμε να βαριόμαστε να κάνουμε τώρα χιλιάδες πράξεις. Αλλά ξέρουμε. Πάντως το ίδιο πράγμα είναι ότι διδάσκει τι ιδέες και τι ρολογούν, αλλά ο τρόπος που γνωρίζουμε είναι η σκηνότητα έτσι, από το κοινό της ομάδας του αυτού. Ούτε καν πλέον τους σχεδιαίους. Δηλαδή ήταν στην ώρα εδώ, στην περιοχή του Διαμαντή. Λοιπόν, πάνω σε αυτά, πάντως, πάνω σε αυτά υπάρχει και το εξής, που μπορεί κανείς να μάθει αν υπάρχει κοινός παράγων χωρίς να τον βρει. Να ξέρει πάντως ότι υπάρχει κοινό παράγων. Και είναι σχετικό ένα θεώρημα, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα άλλο, σε μια άλλη κατασκευή του υπολογισμού μιας ορίζοντας. Το οποίο λέει το εξής, το εύτοχο, εκείνο το εύτοχο και το τσίπικο. Το εύτοχο και το τσίπικο είναι τα παραπάνω. Έχουν κοινό παράγοντα. Όταν λέμε κοινό παράγοντα, δεν εννοούμε σταθερά έτσι να βγάλεις ένα σταθερά, μη τετριμένο κοινό παράγοντα, έχουν κοινό παράγοντα. Εάν και μόνο ναι. Υπάρχει. Το ιόνιο, άλφα του χ, βήτα του χ, άλφα του χ, βαθμό. Το ένα, το F, έχει βαθμό, το F έχει βαθμό μη και το V, και το G έχει βαθμό μη. Λοιπόν, το άλφα του χ έχει βαθμό το πολύ, το β του χ έχει βαθμό το πολύ μη πλην ένα και πρώτον δεν είναι ταυτόχρονα άλφα του χ, βήτα του χ, μηδέν. Και δεύτερο, άλφα του χ και πι. Το έτσι τι βαθμό έχει μη, αυτό έχει μη. Άλφα του χ επί εφ του χ. Λύνει βήτα του χ με την τζι του χ πόσο να ήταν μηδέν. Να κάνουμε μια απόδειξη γρήγορα. Δηλαδή, τι μας λέει αυτό, ότι έχουν κοινό παράγοντα όταν υπάρχουν άλλα και βήτα του χ που μπορούν να προπλησιάσουν με το ένα και το άλλο και να εξισωθούν αυτά. Αυτό είναι. Λοιπόν, απόδειξη. S το F του χ και G του χ έχει κοινό παράγοντα. Τότε το F του χ θα γράφεται. D του χ μπορεί να μην είναι ο μέγιστος κοινός παράγοντας, αλλά αυτό να είναι βαθμό τουλάχιστον 1 που είναι μια σταθερά. D του χ επί α του χ μικρό. G του χ
ίσον δεν πηγή, επειδή ήταν μικρότερη. Και τώρα φαίνεται με τι πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αυτό, σαν να κάνουμε απαγγελματικά έτσι να πολλαπλασιάσουμε για να τα αφαιρούμε και να φέρει και τελείως. Αν πολλαπλασιάσουμε το πρώτο μέλος, το πρώτο οριζόντιο και τα δύο μέλη με το β του χ και τη δεύτερη με το α του χ, θα εξισωθούν. Δηλαδή θα έχουμε β του χ επί ε του χ. Θα ισούνται με α του χ επί β του χ επί δ του χ. Και θα είναι ίσο με αυτό. Και θα τα αφαιρέσουμε δηλαδή π, α του χ επί τζι του χ. Ίσουμε το μηδέν. Τώρα, ο βαθμός του πολυμήρου β του χ θα είναι, αφού αυτός ο βαθμός είναι μη, και αυτό έχει μέσα χ τουλάχιστον χ τετράγωνο κτλ. Αυτός ο βαθμός του είναι το πολύ μη πλην 1 και αυτός ο βαθμός του είναι το πολύ μη πλην 1. Άρα η μία κατεύθυνση αποδείχνει. Η άλλη κατεύθυνση, πώς διατυπώνεται, ότι αποδείξαμε ότι αν έχουν κοινό παράγοντα, τότε ισχύει αυτό. Εμείς θα πάμε ως εξής. Έστω ότι η F του χ και η G του χ δεν έχουν κοινό παράγοντα. Δεν έχουν. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης τον F του χ και G του χ είναι ένα. Δεν έχουν πολλαπλάσια μέσα. Ωραία, είναι ένα, σύμφωνα με τα γνωστά, ούτε και αυτό που έχει δει ακόμα στους αριθμούς δεν το διδάσκεται, έτσι, ότι υπάρχουν πολυόρυμα κάρπα του χ με λάμπτα του χ, που ο συνδυασμός αυτός είναι ένα. Ποια χρονιά θα σταματήσετε με τις αριθμούς? Καλά, αυτό δεν το κάνει με το Ευρώπολο. Αυτά δεν κάνει. Τώρα, εμείς τι έχουμε ως υπόθεση. Έχουμε ότι ικανοποιούνται αυτά, υπάρχουν άλλα γίνεται και τα λοιπά, και θέλουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει κοινό παράγοντα, αλλά αφαιρθήκαμε ότι δεν έχει κοινό παράγοντα. Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο λέει με το α. Δηλαδή, α συνεχάει. Επί κάμα του χ. Επί εφ του χ. Και άλφα του χ. Επί λάμδα του χ. Επί τζι του χ. Ίσον άλφα του χ. Τώρα εδώ εμφανίζεται το γινόμενο α του χ επί εφ του χ, το οποίο την υπόθεση μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με το β του χ επί τζι. Β του χ επί τζι του χ επί κάπα του χ συν α του χ επί λάμπα του χ, αυτό δεν το αλλάζουμε, επί λάμπα του χ, επί τζι του χ, ίσον α του χ. Δεχτήκαμε λοιπόν εμείς τις συνθήκες ότι υπάρχουν α κεφαλαίου και β κεφαλαίου και είπαμε ότι πάμε εισάτακον ότι το F του χ και τζι του χ δεν έχουν κοινό παράγοντα. Τότε οδηγούμαστε εδώ και τι συνεπάγεται, βγαίνει κοινός παράγοντα στο πολυόμιμο τζι του χ. Επί κάτι, ίσον α του χ. Ναι, αλλά το πολυόνιμο τζι του χ έχει βαθμό μη.
και το άλφα του δίκτυου του βαθμού, το πολύ μήκυνε. Ό,τι βαθμό να έχει εδώ πέρα. Ό,τι βαθμό. Ο βαθμός αυτό θα είναι μη και κάτι. Θα τα λείπουμε σε άλλο. Άντε. Ωραία, θα πει κανείς, αυτό είναι ένα λίμα που λέει ότι δύο προτιόμενα είναι λίγο τεχνικό κιόλας. Δύο προτιόμενα έτσι και τσίκοι έχουν κοινό παράδοση. Μια και μόνο μια, υπάρχουν ένα άλφα του χι βαθμό το πολύ ένα λιγότερο από εδώ, πείτε το πολύ ένα λιγότερο από εδώ. Δεν είναι και τα δυο μηδέν ταυτόχρονα και το γινόμενο μας έκανε αυτό. Πού θα το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, αυτό το χρησιμοποιούμε ως εξής. Θα προσέχουμε το F του χ και το G του χ. Το α του χ μπορούμε να βάλουμε, αυτό θα είναι το πολύ μη, το πολύ μη πλην ένα, πάντων, έτσι. Θα είναι κάπως. Ξι, μη πλην ένα, επιχεί μη πλην ένα, ξι και τα λοιπά, ξι, ξι, μη δέντρα. Και το β του χ, το β του χ θα είναι λάμδα μη πλην ένα, επιχεί στη μη πλην ένα, ξι και τα λοιπά, ξι λάμδα μη δέντρα. Και τα αντικαθιστούμε εδώ πέρα. Θα έχουμε λοιπόν α του χ, επί F του χ πριν β του χ επί G του χ πίσω με το μηδενικό πολιόν. Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε. Βάζουμε όλα τα ίσα. Τα πάντα. Τι θα έχουμε, δηλαδή να μην πολλά αυτά, έτσι. Τώρα είναι το F, πώς το είχαμε ονομάσει, άλφα, γυμνένα, άλφα νι, άλφα νι και στιγμή, φύγε στιγμή, συν και τα λοιπά. Το άλφα κεφαλαίο είναι ξύ, νι, γυμνένα, χύ, στιγμή, γυμνένα. Ομοίως το τζι του χύ, νι, βήτα, νι, χύ, στιγμή. Και εδώ είναι το G ήταν αυτό, το V είναι λάμδα ή το μη, πίσω με το μηδενικό. Κάνουμε τις πράξεις, κάνουμε αναλογία μείον όρων και οδηγούμαστε σε δύο σχέσεις πολυομιλικές σχέσεις, ότι το πρώτο πολυόμιο είναι ταυτότητα του σπινέτου. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συντελεστές, ένας προς ένας, θα είναι μηδέν. Ναι, αλλά τους συντελεστές του πολυομίου F και του πολυομίου G, τους γνωρίζουμε, ας πούμε, υπάρχει αυτό το πολυόμιο και σκεφτείτε αν υπάρχει η λέξη, αν υπάρχει η κοινός παρά, τους γνωρίζουμε. Οπότε στην πραγματικότητα με τις εξισώσεις των συντελεστών, οι άγνωστοι είναι οι συντελεστές των α κεφαλαίων και β κεφαλαίων, ξ και λ. Θα οδηγηθούμε λοιπόν σε ένα γραμμικό ομογενές σύστημα. Σύστημα μη συμμή εξισώσεων με μη συμμή αγνώστους. Τεράστιο σύστημα. Το οποίο σύστημα, λόγω του ότι τα α και β είπαμε δεν είναι ταυτόχρονα μηδέν. Θα έχουμε δηλαδή ένα γραμμικό ομογενές σύστημα, τετραγωνικό σύστημα, το οποίο έχει λύσεις, τουλάχιστον μια λύση μήνυμη. Γνωρίζετε τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, αν έχουμε
αλφα χι και βήτα ψήμα και γάμα ζε πίσω με το μηδέν. Αλφα ένα χι και βήτα ένα ψήμα και γάμα ένα ζε πίσω με το μηδέν. Αλφα δύο χι και βήτα δύο ψήμα και γάμα δύο ζε πίσω με το μηδέν. Προφανώς αυτό το τετραγωνικό σύστημα 3x3 έχει τη λύση 0-0. Αν θέλω να έχετε έστω και μία ακόμα διάφορη του μηδενός, τι ξέρω, τι δεν πρέπει. Θα ρίξω. Κάνω θα γίνει μια εξάρτηση στον πίνακα, έτσι. Άρα το ράν του πίνακα δεν θα είναι 3. Θα είναι 2 ή 1. Θα γιορίζω πριν να είναι 0, να μην αντιστρέψει. Άρα ο ρίξο μόνο είναι μια και μόνο μια. Δηλαδή, το σύστημα, ένα τέτοιο σύστημα έχει και μη γενικές λύσεις. Μια και μόνο μια ο ρίξο θα γίνει μηδέν. Το συντελεστώ. Για το ίδιο και εκεί. Οδηγούμαστε σε μια ορίζουσα, την οποία τη λέμε ο ρίξο του Σιλβέστερ. Και ο ρίξο του Σιλβέστερ φτιάχνει το εξής. Ορίστε. Η ορίζα του Σιλβέστερ είναι η ορίζα ενός πίνακα μη και νη. Έτσι, μη και νη, μη και νη. Στην πρώτη γραμμή, λοιπόν, καλύτερα είναι να το δούμε στο μάθημα, που θα ελπίζω να είναι άλλος, θα το